είναι ρεβιθοκαφέ. Ο ρεβιθοκαφές είναι μια ιδέα και μια συνταγή που ξεκίνησε από την κατοχή, την εποχή που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να βρουν τον κανονικό καφέ και θέλανε να βρουν ένα υποκατάστατο για τη γεύση και για την ιδέα στο μυαλό που έχουμε όλοι για τον καφέ όταν μας λείπει. Και αρχίζουν να καβουρντίζουν το ρεβίθι και το κρυθάρι, είναι ένας ο κρυθαροκαφές εκείνος. Καβουρντίζανε το ρεβίθι λοιπόν και το τρίβανε, το λιώνανε, το κάνανε σκόνη και φτιάχνανε την σκόνη την αντίστοιχη με τον καφέ. Και μετά το μαγειρεύουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, το ψήνουμε για δέκα, με τον ίδιο τρόπο που ψήνουμε και τον ελληνικό καφέ. Μια συνήθεια που κι αυτή ξεκίνησε από την ανάγκη των κατοίκων για τον ανθρώπων για οικονομία ήταν και το να δημιουργούν πλεκτά από παλιά υφάσματα. Από υφάσματα που σε δεύτερη χρήση, λιωμένα σεντόνια, λιωμένα ρούχα, τα οποία δεν τα πετάγανε ποτέ, τα χρησιμοποιούσαν για κάτι άλλο. Εμείς εδώ σήμερα θα φτιάξουμε από μπλουζάκια, παλιά που θέλουμε, που δεν τα χρειαζόμαστε, θα φτιάξουμε πιάστρες, αυτό που λέμε για τα τσουκάλια, για να μην καιγόμαστε όταν βγάζουμε τα τσουκάλια από το φούρνο. Λοιπόν, μετά το διπλώνουμε, αλλά όχι μέχρι το τέλος, δηλαδή όχι έτσι, αφήνουμε ένα κενό. Ναι, δύο δάχτυλα. Αφήνουμε δύο δάχτυλα περίπου. Το κρατάμε έτσι και αρχίζουμε και κόβουμε λωρίδες. Όχι μέχρι το τέλος όμως, μην το κόψετε μέχρι την άκρη. Θέλεις να το μεταφέρεις. Και ξεκινάμε. Το φέρνουμε λίγο μπροστά, έτσι, να το βλέπουμε. Και ξεκινάμε και κόβουμε διαγώνια. Δηλαδή, εδώ και μετά, εδώ. Πώς κάνουμε παραδοσιακά τα στραγάλια εδώ στο χωριό μας. Μαλακώνουμε τα στραγάλια σε αλατισμένο ζεστό νερό για περίπου 20 λεπτά. Τα δοκιμάζουμε στο ενδιάμεσο να δούμε αν έχουν μαλακώσει όσο θέλουμε. Έχουμε επιλέξει άμμο από τη θάλασσα, κάπως χοντρουλή, η οποία πρέπει να περνάει από εκείνο το κόσκινο. Ζεσταίνουμε πολύ την άμμο και την ανακατεύουμε με ένα καλαμάκι, και όταν το καλαμάκι αρχίσει να καπνίζει εδώ, σημαίνει ότι η φωτιά μας είναι έτοιμη. Η άμμο είναι έτοιμη να τη ρίξουμε μέσα τα ρεβίθια. Να το δούμε μετά πώς γίνεται με τα ρεβίθια. Τα ρίχνουμε μέσα, τα ανακατεύουμε, αρχίζουν και σκάνε. Τα ανατυμπανίζουμε κιόλα, να πάει παντού η καυτή άμμο, και στη συνέχεια, αφού θεωρούμε ότι είναι έτοιμα, ότι ψηθήκαν όπως θέλουμε, τα ρίχνουμε στο κόσκινο, πέφτει η άμμο κάτω και μένουν τα στραγάλια στο κόσκινο και τα βάλουμε στο σκεύος που θέλουμε για να τα φάμε. Να πούμε ότι αυτά τα στραγάλια γινότανε κυρίως τις σαρακοστές ή τις γιορτές, για να το έχουν σαν ή συμπλήρωμα διατροφής ή σαν μεζέ για να πιούν ένα τσίπουρο ή ένα ούζο. Κάποιος που γιόρταζε έκανε στραγάλια. Κάνανε πολλά στραγάλια. Τα κάνανε όμως σε τσουκάλι. Εμείς δεν βρήκαμε, δεν μας δίνουν πλέον τσουκάλι γιατί λέει σπάνι. Και τα κάνανε στα ξύλα που ήταν η φωτιά πολύ πιο δυνατή. Στην παραστιά που λέμε βάζανε ξύλα και τα καίγανε
και γινόταν πολύ πιο γρήγορα. Είμαστε από τη Βέρεια. Ήρθαμε διακοπές 5 μέρες στην Πάρο. Μας άρεσε πάρα πολύ. Έχει το κυκλαδιδικό ύφος πολύ. Είναι πολύ όμορφο. Έχει την εκδήλωση, έχει κόσμο προς τις εκκλησίες. Πρώτη φορά ήρθαμε σε αυτή την εκδήλωση του προδρόμου. Πρώτη φορά επισκεπτόμαστε και το χωριό. Το χωριό είναι πάρα πολύ όμορφο. Μας άρεσε πολύ, παραδοσιακό. Και είμαστε έκθαμβοι από την διοργάνωση αυτή. Περιμένουμε τη σειρά μας για να πάρουμε και ρεβιθάδα να δοκιμάσουμε, γιατί μας αρέσουν τα ρεβίθια. Και θεωρούμε μια πολύ ωραία εκδήλωση αυτή, γιατί έτσι ανοίγεται και στον κόσμο και γίνεται και γνωστή και σε αυτούς που δεν ξέρουν όλο αυτό το, και το φαγητό, το παραδοσιακό και τα έθιμα αυτά. I was in Podomos last year, first time, and it looks very beautiful. And calm and like a bit traditional, and I loved it. And also the chickpea festival, loved it. So we came back again. Okay. Yes, and thank you. Καλησπέρα. Είναι η ώρα που θα σερβίρουμε πια τα ρεβίθια, τα οποία έχουν μαγειρευτεί όλη μέρα, όλο το προηγούμενο βράδυ στο φούρνο και έχουν ξεφουρνιστεί το μεσημέρι. Εδώ μαζί με ψωμί, ελιές, θα σερβίρουμε τον κόσμο μέσα στα κεραμικά, τα μπολ που έχουμε, γιατί είμαστε και οικολόγοι λίγο. Και αυτό.